Δεν μπορώ. Αλλά του είναι πραγματική συγχώρεση. Και πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος να σε πλησιάσει σε φιλικό ερωτικό επίπεδο? Σε ερωτικό είναι πιο εύκολο από το φιλικό. Ας πούμε, τον που κουβεντιάζουμε με ανθρώπους που μπορεί να έρθω σε επαφή, ας πούμε, να μείνουμε φίλοι. Αγάπη μου, να μείνουμε φίλοι. Ενώ φίλοι δεν είμαστε ποτέ. Ενώ είμαστε ποτέ, περιπέζεις με τώρα. Δεν είμαστε φίλοι. Και για να γίνουμε φίλοι πρέπει να περάσουν χρόνια να γίνουμε φίλοι. Πολλά, είπα τώρα στα αγγλικά πρόσφατα. Μιαμίζει to enamor, but really hard to befriend. Τα είχα θέλει να είμαι φίλοι πρέπει να περάσουν χρόνια. Δεν μπορούμε να ρίξει τώρα. Αλλά να κάνουμε κάτι, εντάξει, οκ, είναι διαφορετικό. Δείχνω και είμαι όντως πολύ ανοιχτός άνθρωπος, αλλά κρατώ και κάποια πάντα εαυτό μου. Έχω τους τείχους μου, ναι, αλλά δεν είναι τείχος που να σου κόψει τον αέρα σου να έρθει. Υπήρξαν πολλές σχέσεις στη ζωή σου, ερωτικές. Ναι, νομίζω. Με καλά, νομίζω έκαμε αρκετές. Δηλαδή, τώρα που φτιάξα στο dating pool, ας το πούμε, και βλέπεις τις εμπειρίες που είχαν πάρει παραπάνω ο κόσμος, βλέπω ότι είμαι γριά καραβάνα. Δηλαδή, διάνυσα. Είσαι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω, καλό δρόμο, είναι διάνυσα χιλιόμετρα. Δηλαδή, τέσσερις μεγάλες, τέσσερις dedicated σχέσεις, οι οποίες δεν λειτουργήσαν. Αλλά το ωραίο είναι ότι. Κοίταξε, αν μου λες τώρα αυτή τη στιγμή ότι μέχρι τα 35 σου είχες τέσσερις μακροχρόνιες σχέσεις. Τρία χρόνια μίνιμουμ. Η καθεμία περίπου. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν μπράβο σε αυτές τις κοπέλες που κατάφερα να είναι δίπλα σου. Τουλάχιστον τρία χρόνια. Γιατί γελάς? Όλοι αυτό σου λένε. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα. Εντάξει, δεν είμαι σκάρτος, δεν είμαι που κανένας μας, ο καθένας έχει το βαστά. Αλλά όντως είμαι δύσκολος άνθρωπος και προσπαθώ να το ξανασώ σιγά σιγά. Υπήρξε περίοδος στη ζωή σου που ο έρωτας να σε τρέλανε? Ναι, αλλά σου πάρει και στα 35 μου, ο έρωτας για μένα είναι κάτι σπουδαίο. Για μένα. Δηλαδή? Ο έρωτας, εντάξει, έχει μία πελανίσκης, είναι ειδονή, είναι προσκόλληση. Για μένα, εγώ φταίνω το μετά. Είναι η αγάπη, είναι η συντροφικότητα. Κίνα, για μένα ο σκληρός ο ρομαντισμός μου είναι για μένα που πάει. Τα μεγαλύτερα σου λάθη στον έρωτα ποια ήταν, Γιώργο? Νομίζω δεν έχει ουσία για μένα να σου πω τα μεγαλύτερα μου λάθη στον έρωτα. Έχει να σου πω τα μεγαλύτερα μου λάθη μέσα στη σχέση. Κίνο είναι το ουσιώδες. Που είναι λαθασμένη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής. Πολλά δύσκολο, αλλά για μένα ναι. Και επειδή ήταν γίνον, ήμουν πολλά έφευκε ο νους μου. Ψυχείται και σώματι όμως ήμουν για μένα, αλλά ο νους μου έφευκε λίγο και δεν μπορούσα να είμαι ήμουν όσον κύριος, όσο σωστός, όσον πρέπει να είναι ένα άνθρωπο σε μια σχέση. Τούτο νομίζω ήταν ένα από τα λάθη μου και εγώ κεντρισμό. Την οικογένεια τη σκέφτηκες, ενώ αυτό το μοντέλο, αν θέλεις. Με το σωστό, με το κατάλληλο άτομο. Θεωρώ ότι να είμαι ωραίος πατέρας. Ξύπνησε μέσα μου το πράγμα. Οι πιο δύσκολες, σκοτεινές, αν θέλεις, στιγμές της ζωής σου, ποιες υπήρξαν μέχρι τώρα? Ήταν τούτο με τον ο χωρισμός και η απογοήτευση. Όχι ερωτική, το μου σου είπα, το να χάνεις την πίστη σου για κάτι και να πρέπει να την ξαναχτίσεις πάλι. Ναι. Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ήταν πολύ ωραία κουβέντα.